Γεια σας. Και χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, Θέμο Ρίγα. Πολύ καλά. Έχεις λοιπόν δειχθεί σε κόκκινο αυγό. Δεν βάζαμε αυγά, φέραμε κόκκινο βαμμένο το Θέμο σήμερα. Τα βάψαμε χθες εμείς. Και λίγη σοκολάτα. Και θα είσαι έτοιμος για τη λαμπρή. Σήμερα τι ετοιμάζουμε? Ναι, αλλά θα φαγωθώ μετά το Πάσχα όμως, Εσύ θα βγάλω. Εγώ θα φαγωθώ. Ναι. Να κάνουμε γιορτές και μετά. Ωραία. Σήμερα θα φάμε αυτό που θα μαγειρέψεις, που είναι τι? Λοιπόν, θα κάνουμε μια σούπα λαχανικών. Η οποία δεν θα κάνουμε τη σούπα την κλασική που κάνουμε λαχανικά πολλά, τα περνάμε στο μπλέντερ. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πήραμε σελινόριζα. Ναι. Θα τη βράσουμε. Θα πάρουμε το νερό της, το ζουμί της, και θα τη συνδυάσουμε με μανιτάρι. Και πήραμε και ένα ζυμαρικό. Πήγα στο καρκιαδάκι και βρήκα εξαιρετικά ζυμαρικά από πατάτα. Είναι άμυλο μαζί με πατάτα. Από να βάλω πατατούλα μέσα, πήρα αυτό πολύ πιο νόστιμο, πιο έξυπνο, πιο χορταστικό. Πολύ θρεπτικό, φαντάζομαι. Εδώ στην Κρήτη, στα χωριά τα λένε νιόκι. Μα είναι το νιόκι από πατάτα. Έχω φάει τότε, το ξέρω το νιόκι. Μήπως το λένε νιόκι. Νιόκι το λένε. Νιόκι θα το λένε. Αφού μαγειρεύουμε κριτικά, νιόκι θα το πούμε κι εμείς. Είναι μια υπέροχη συνταγή, την προτείνουμε για αύριο, που επιβάλλεται να δοκιμάσουμε κάτι λιτό, αλλά κάτι χορταστικό. Το τραπέζι μας δεν πρέπει να έχει ούτε γαλακτοκομικό, ούτε λάδι φυσικά και ούτε κρέας. Θα είναι το πιο λιτό τραπέζι της μεγαλοβδομάδας και όλου του χρόνου συνολικά. Νομίζω ότι την ακολουθούν την παράδοση αυτή τα περισσότερα νοικοκυριά, τουλάχιστον στο νησί μας. Μία εξαιρετική πρόταση η σούπα που έρχεται να προτείνει ο Θέμος. Σε συνεργασία πάντα με τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, που μας δίνουν τη δυνατότητα να μαγειρεύουμε για σας, φτιάχνοντας υγιεινά πιάτα και οικονομικά. Φτιαγμένα με λιγότερο από 10 ευρώ. Επίσης, σκέφτηκαν κάποιους από εσάς και δίνουν σε τρεις οικογένειες τη δυνατότητα να κάνουν εντελώς δωρεάν τα ψώνια τους για το εορταστικό τραπέζι. Τρεις επιταγές, η κάθε μία αξίζει 30 ευρώ. Μπορείτε να κάνετε δηλαδή τα ψώνια έως και 30 ευρώ. Από όποιο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης θέλετε, είναι πάρα πολλά σε όλη την Κρήτη. Η διαδικασία πολύ απλή. Το ονοματεπώνυμό σας με την ένδειξη Χαλκιαδάκης και αποστολή στο 19400. Έχετε γράψει ήδη το μήνυμα CAL, γράφετε στο μήνυμα το πρόθεμα CAL, αφήνετε ένα κενό, Χαλκιαδάκης, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 19400. Τρεις από εσάς, τρία νοικοκυριά, θα κάνουν τις αγορές για το πασχαλινό τραπέζι εντελώς δωρεάν. Πάμε να δούμε τι ψώνισες εσύ. Πάμε για ψώνια να ξεκινήσουμε. Βεβαίως, να δούμε το καλάθι του Θέμου και επιστρέφουμε για να ετοιμάσουμε αυτή την ωραία σουπίτσα. Αρχίζει την προετοιμασία. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Έχω πάρει αυτά τα υπέροχα ζυμαρικά, τα οποία αποτελείται από πατάτα και έχει λίγο αλεύρι και λίγο άμυλο παραπάνω. Τα οποία είναι εξαιρετικά. Θα τα βράσω. Θέλουν βράσιμο μόνο ένα λεπτό. Τίποτα παραπάνω. Αλήθεια. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο και όλο. Ένα λεπτό. Και στην κατσαρόλα σου έχει νερό που βράζει. Και έχω νεράκι σκέτο με λίγο αλάτι. Τέλος. Μετά που θα βράσει το αλάτι. Ωραία. Και τα ρίχνουμε μόλις αρχίσει το νερό να χοχλάζει. Μόλις χοχλάζει το νερό, τα βάζουμε μέσα, μετράμε ένα λεπτάκι και τα φερούμε. Θα τα βάλω πάλι στο ίδιο σκεύος. Ωραία. Παράλληλα, κόβω τη σελινόριζα. Η σελινόριζα είναι σέλινο. Είναι η ρίζα από το σέλινο, θέλω να σου πω, δεν είναι? Ναι. Ναι, μπορεί να το πει και έτσι. Είναι σέλινο. Είναι σέλινο, απλώς αυτό καλλιεργείται για τη ρίζα και το άλλο σέλινο καλλιεργείται για την πρασινάδα. Για την πρασινάδα. Ναι, είναι διαφορετικά. Σέλινο, ρίζα. Εσύ το πες. Κόβουμε τη σελινόριζα. Πριν κόψουμε κανέναν άλλο στο πλατό. Τέλεια, την έχω πλύνει καλά γιατί είναι ρίζα. Δεν θέλω να μου γεμίσουν λάσπες και χωματάκια πάνω στο ξύλο. Η αίσθηση τη σελινόριζα, συγγνώμη τώρα, αλλά μην γελάς, την τρώμε. Γιατί δεν την τρώμε, δηλαδή? Την τρώμε, δηλαδή, εγώ τώρα με το κόψω μπορώ να πάρω ένα κομμάτι και να φάω, όπως τρώμε το ραπανάκι, ας πούμε. Θα το δοκιμάσεις τώρα, θα σου δώσω να δοκιμάσεις. Αυτό πέρασε το ένα λεπτό. Ο κύριος Δευρός θα ανακατεύει λίγο και θα βγάλει τώρα. Ένα ανακάτεμα και μου χάσει εδώ.
Συγγνώμη λίγο να κάνω το decoration του πάγκου. Η Σελινόριζα κόβεται σαν τον ανανά. Αν έχουμε κόψει ποτέ ανανά ή κάτι παρόμοιο, ναι. Δηλαδή τη βάζουμε πάνω στον πάγκο. Και σιγά σιγά τα βγάζω, έτσι. Βγάζουμε τη φλούδα. Ναι, στέλνω. Τέλεια. Αδριανή, για δοκίμασε. Κόψε μου λίγο. Για να καταλάβουμε ότι είναι φρέσκια, δεν πρέπει να είναι ζαρωμένη. Πρέπει να είναι σκληρή, αρκετά σκληρή. Είναι νόστιμο. Και πάρα πολύ μυρωδάτη. Πάει πάρα πολύ σε σαλάτες. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Μπράβο, ναι. Δεν τη χρησιμοποιούσα. Είναι πολύ νόστιμη. Την αγνοούσα τη Σελινόριζα. Στο κακαδάκι τα βρείτε πάντα φρέσκες. Τα λαχανικά του είναι εξαιρετικά. Είναι πάντα Ανδριανή, βοήθησε μας. Σβήσε το μάτι αυτό γιατί βράζει το νερό. Δεν το σβήνουμε, τα αφήνουμε όπως είναι. Και ακριβώς στο ίδιο, στην ίδια κατσαρόλα θα βάλω τη Σελινόριζα για βράσιμο. Χρειάζεται να την κόψουμε ή να την βάλουμε όπως είναι. Θα την κόψουμε για να μαγειρεύει γρήγορα. Τι ωραία που είναι, παιδιά, η Σελινόριζα. Και δεν θέλει ούτε αλάτι, ούτε λεμόνι, ούτε τίποτα. Λίγο λεμόνι θα βάλουμε. Αλίμονο, είπαμε. Εσύ και την τούρτα βάζει λεμόνι. Λοιπόν, τι χονδροκόβω και απλώς τη βάζω μέσα. Και τι ωραία γεύση. Ετοιμό. Αν έχει μείνει κανένα, δεν και βλέπω. Όχι. Και να έχει την πορεία. Έχει μείνει. Απ' τέλεια. Λοιπόν, βάζω τη Σελινόριζα μέσα. Εδώ. Θα μας δώσει άρωμα στο φαγητό μας να έχουμε βάλει σέλινο. Ναι, αλλά ένα φοβερό σέλινο. Καμία σχέση με το σέλινο. Όχι, μοιάζει πάρα πολύ, πολύ πιο νόστιμο και αρωματικό. Λοιπόν, και αυτό που θα βάλω και ένα κρεμμυδάκι. Το έχω κόψει λίγο. Στη μέση. Μέσα. Στη μέση. Χοντροκομμένο. Και αφήνω το σώμα μου σιγά σιγά να βράζει. Δεν θέλει πάρα πολύ. Τα μανιτάρια στα κρατάω εγώ. Τέλεια. Σαν κερκυρία νοικοκυρά. Άμα θες, τα παίρνω. Μανιτάρια, κερκυρία νοικοκυρία. Βεβαίως, δεν τις έχεις δει. Ωραία. Λοιπόν, εφόσον τρώγεται και ομοί, δεν θέλει πάρα πολύ βράσιμο. Θέλουμε απλώς να μαλακώσει. Ωραία. Λοιπόν, το αφήνουμε όπως είναι. Πόση ώρα τα χρειάζεται. Γύρω στα 15-20 λεπτά. Λοιπόν, δίπλα εδώ, στο τηγάνι. Έλα από εδώ. Έχουμε ανάψει και θα σοτάρουμε την κερκυρία νοικοκυρά. Ορίστε. Τα μανιτάρια. Ωραία, τα μανιτάρια. Αυτά τι ποικιλία είναι. Να σου το πω όπως τα γράφει πάνω το κουτί. Ναι, σαμπινιόν. Φρέσκα μανιτάρια δηλαδή. Τα βρήκες στο σπαρκιαδάκι. Ναι. Μαναβική είναι εξαιρετική. Από εκεί μόνο. Τα πλένουμε αυτά. Τα έχω πλύνει και τα έχω σκουπίσει καλά να μην έχει καθόλου υγρασία. Θα τα σοτάρω στο τηγάνι με λίγο φυτικό βούτυρο. Ήθελα να μην βάλω καθόλου βούτυρο, αλλά δεν μπορώ να τα αποφύγω. Είναι τύπου βιτάμ, είναι φυτικό, δεν έχει δηλαδή καθόλου λιπαρά μέσα. Οπότε στην νηστεία μας ταιριάζει. Επιτρέπεται, ναι. Ωραία. Δεν επιτρέπονται οι γαρίδες, οι καραβίδες. Επιτρέπονται. Επιτρέπονται, αλλά. Δεν έχουν αιματάκι, υποτίθεται. Ναι, αλλά άμα τρώμε λιτά. Στην νηστεία, υποτίθεται ότι είναι. Ναι, δεν είναι μόνο η ποιότητα, είναι και η ποσότητα. Δεν θα πας να φας ένα κοπάδι γαρίδες. Ναι. Οπότε μέχρι πόσες είναι, μέχρι 2-3 ας πούμε είναι. Πάρε το παπά τη γειτονιά στην ορία, να σου πει. Τέλεια. Δεν να σου πω, ωραία. Θα βάλω κρεμμύδι μαζί με μανιτάρι. Ωραία. Εδώ. Δεν έχει βάλει ακόμα να κάψει το φυτικό. Όχι, κουτυλάκι. Όχι, το τηγάνι μου έχει κάψει αρκετά, δεν έχω πρόβλημα. Και θα βάλω το φυτικό βούτυρο. Δυναμώνω. Και θέλω να μου σοταριστούν καλά. Θέλω να καεί το κρεμμύδι, να πάρει ένα χρώμα καραμελωμένο. Δεν θα και να μου κάνει κούρσα το μανιτάρι. Θα ανακατέψω τώρα σιγά-σιγά. Λοιπόν. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελείωσε πώς ανακατεύει. Εγώ βλέπω εδώ και άλλα υλικά. Βλέπω τη δάφνη να τη χρησιμοποιήσεις, είναι διακοσμητική. Η δάφνη διακοσμητικό μαζί με το αλάτι και το πιπέρι. Λοιπόν, αυτό καθώς βράζει, έχω λίγο ζωμό λαχανικών. Άμα θέλουμε, προσθέτουμε. Ναι. Θα το βάλω για να ενισχύσει λίγο την γεύση. Τέλεια. Ούτως ή άλλως η σούπα μας, όλος ο ζωμός είναι σε βάση των λαχανικών. Απλά θα μας ενισχύσει λίγο παραπάνω. Για θέμα χρόνου. Έχουμε βράσει τη Σελινόριζα. Ψιλοδιαφανίζει όταν βράσει, ε. Αλλάζει λίγο το χρώμα, αν έχει τραβήξει υγρασία, έχει πολλά υγρά μέσα και έχει αλλάξει λίγο το χρώμα της. Ναι. Λοιπόν, ο ζωμός είναι έτοιμος. Ωραία. Και αυτό που θα κάνω, θα τον περάσω στο μπλέντερ. Πέρασε προς το μπλέντερ. Μου επιτρέπεις να φάω. Αλήθεια, είναι τα νιόκι είναι αυτά. Ναι, ναι. Αλήθεια. Σκέτο, είναι νόστιμο, αλλά θα είναι καλύτερο τελειωμένο. Εντάξει, θέλω απλά να δοκιμάσω να δω πώς είναι το ζυμαρικό πατάτα. Να σου πω κάτι. Ορίστε. Με αυτό μέσα στη σούπα μας θα σε στέσει και το φαγητό που λέμε. Αυτό ακριβώς. Η σούπα είναι πάρα πάρα πολύ ελαφριά, αλλά είναι ταυτόχρονα χορταστική. Ναι. Θα το δείτε. Γιατί έχει μέσα την πατατούλα της, έχει και το ζυμαρικό της και είναι. Είναι μια διαφορετική σούπα λαχανικών, αλλά προτείνω να την δοκιμάσετε. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Έχω περιέργεια να δω πώς θα είναι η όψη της. Τα λαχανικά δεν θα φαίνονται αυτά. Θα τα έχουμε περάσει από το blender, έτσι δεν είναι. Θα τα περάσουμε από το blender και μετά θα την περάσουμε και από ένα σουρωτήρι για να κρατήσω μόνο το χυμό. Θέλω να κάνω μια διαυγή σούπα που να φαίνονται μέσα τα μανιτάρια με τα νιόκι, τίποτα άλλο. Λοιπόν, μέσα εδώ ρίχνεις και το ζωμό
αλλά και τα κομμάτια της ελληνόριζας και το κρεμμύδι. Όλο μαζί. Μπράβο. Εδώ, εδώ. Αυτό θέλει ακόμα ένα λεπτάκι περίπου. Λίγο υπομονή και είναι έτοιμο. Αυτό το κατεβάζω τώρα. Λοιπόν. Με τι ωραία μυρωδιά που βγάζει. Έχω πάρει αυτά τα τέλεια σκεύη από το Χαλκιαδάκι, τα οποία θα με βοηθήσουν να περάσω τη σούπα μου. Αυτό που μας βγει λίγο, βελουτέ. Όχι καθαρά, ναι, δεν θα είναι ένα υγρό, θα είναι ψηλό ρευστό. Θα δεις τώρα, Μαριάννη. Θέλεις κάτι να σου δώσω, να το ανακατεύεις? Έχω την μπουτάλα μου, η οποία... Αυτή θες? Αυτή εδώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, το έχω βάλει στο σιρωτήρι και σιγά σιγά την πατάω, ανακατεύω και θα μου περάσει από κάτω ο χυμός. Αυτό δεν θα το πετάξω, την επόμενη εβδομάδα θα κάνω και φτέδες λαχανικών. Θα το κρατήσω στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη. Ωραία. Τα ακούτε? Σημειώνετε. Θα μπορούσα να τους κάνω και σήμερα, αλλά δεν είχα χρόνο. Δηλαδή να στυλιάσουμε τη σούπα μας και με κερφέδες λαχανικών. Θα ήταν τέλεια. Για τους ψήσεις τους κερφέδες όμως θέλει λάδι, μωρέ Θεέ μου. Έλα από εδώ να μυρίσεις. Πώς μυρίζει τώρα που ανακατεύεις ναι, σε ελληνόριζα. Είναι όπως ακριβώς όταν τρως σε ελληνόριζα. Είναι τέλειο. Τώρα μένα μου μυρίζει βέβαια και αυτό το οποίο είναι εκπληκτικό. Αυτό δε το μανιτάρι με το λίγο βιτάμ, το φυτικό που έβαλε και τα κρεμμυδάκια. Μυρίζει. Βούτυρο φυτικό. Ναι, βούτυρο. Το βιτάμι είναι επωνυμία. Αλλά για να συνεννοούμαστε, καταλάβατε. Πώς πάει? Καλά εσύ? Καλά κι εμείς. Μπράβο, πάντα καλά. Δοκιμάζουμε ένα μανιτάρι. Δοκίμασε εσύ τώρα που καίει. Πάντα έτσι την πατάει. Εντάξει, καλό. Τέλειο. Να το σβήσουμε. Όχι, αλάτι. Μέχρι τώρα έχεις βάλει καθόλου καρικεύματα? Όχι, τίποτα. Τώρα βάζει. Πιπέρι. Προσπαθώ να τσιγαρίσω χωρίς αλάτι. Το αλάτι βγάζει τα υγρά. Και άμα βγάλει γάδια, τσιγαρίσει, θα βράσει. Οπότε, όσο μπορούσε στο τέλος του αλάτι. Ωραία. Και άλλο πιπέρι που αρέσει. Σε ευχαριστώ. Ανδριανή και στο Στέλιο. Λοιπόν. Δανάη, ακούς? Λεμόνι, λέει η Δανάη, έβαλε. Στο τέλος λεμονάκι, υπομονή. Τέλος. Λοιπόν, ανακατεύουμε ώρα ακόμα καλά λίγο. Να και το λεμόνι. Και δίνουμε με λεμόνι. Παίρνει μια καλή βράση, εξατμίζεται το λεμόνι και βάζουμε και τελικά μας μέσα στη βασίνα. Έλα, έλα. Χιλιόμετρα κόβεστε αυτή την ενότητα μπρος πίσω. Αυτό το αφήνουμε μόνο του και πέφτει. Να το βάλουμε σε ένα μπολάκι, σε ένα σακουλάκι. Θέλουμε ένα πιατάκι, Αντριανή. Όταν θα το καταψύξουμε το... Θα το βάλουμε σε ένα μπολάκι μέσα. Λοιπόν, εδώ τώρα, εγώ σιγά σιγά αρχίζω να ετοιμάζω τη σούπα μου. Πάλι ενοχλεί. Πρέπει να μου πάρετε πατίνια, να πηγαίνω πιο εύκολα πάνω κάτω. Αυτό νομίζω ότι είναι έτοιμο. Θέλω ακόμα λίγο να καραμελώσω το κρεμμύδι, μισό λεπτό ακόμα. Θέλω να καεί, γιατί το καμένο κρεμμύδι στη σούπα δίνει μια εκπληκτική γεύση. Ναι. Mm-hmm. Δανάη, τι είπες? 4 λεπτά έχουμε ακόμα. Θα προλάβουμε, φαντάζομαι. Θέμο. Μας βοηθάει πάρα πολύ, Δανάη. Τι να κάνει κι αυτή, ό,τι μπορεί κάνει, δεν βγαίνει όμως. Ωραία. Τέλειο τερβέ, βάζουμε αυτά εδώ. Όπως είναι. Τέλεια. Να την κλείσουμε. Όχι, όχι, όπως είναι. Πάνω φωτιά πάλι και βάζουμε τα νιόκι. Για να πάρουν μυρωδιά ή για να θωρακιστούν. Για να πάρουν ένα άρωμα, θα βοηθάμε πάρα πολύ. Δεν θωρακίζει τα φαγητά αυτή τη βδομάδα, δεν ξέρω αν θα προσέξει. Όσο μπορείς καθόλου κουτάλα εδώ για να μην σπάνε. Σαλεβέτο, σαλεβέτο. Απλά επειδή έχουν κολλήσει, το έκανα. Σε λίγο θα με χτυπήσει κιόλα. Εσύ, Θεέ μου, έτσι τα κάνεις αυτά. Κάνεις το φαγητό αεροπλανικό και ξανά. Ναι, αλλά θέλει κόλπο. Το πιάνεις από πίσω-πίσω και σπάς τον καρπό. Θέλει λίγο τένις. Ναι. Και το βάζεις εδώ στη γωνία, βλέπεις που είναι κούρμπα και το παίζεις εδώ. Κυρία μου, εσύ που τα βλέπεις από το σπίτι, μην αρχίσεις τώρα τις δοκιμές. Στην κούρμπα, στην κούρμπα. Καλά το πας όμως. Να κάνουμε μία μέρα ακροβατική μαγειρική. Να μας δείξεις πώς τα κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε βγάλει το μανιτάρι το οποίο έχουμε βάλει το κρεμμύδι, το έχουμε τσιγαρίσει. Έχουμε σβήσει με λεμόνι και θα βάλω θυμάρι. Το φρέσκο θυμάρι, ξυλοκομμένο όμως. Απλώς παίρνω τα κλουναράκια και βγάζω. Χωρίς τα κοτσανάκια. Χωρίς το κοτσανάκι. Χόρευε το αυτό. Εδώ. Τέλεια. Θέλει ζερβέ μέσα εδώ. Έτοιμο. Θέλει ζερβέ. Θε μου ρίγαλε και είμαστε James Bond. Δεν σου μιλήσει λίγο απολάμψη. Θυμάσαι, Γιάνγκο Δράκο. Τέλειο. Ναι. Ναι.
ανακατεύω. Μόνο μύρισε και παιδί. Είναι τέλειο. Αχ, ναι. Μύρισε τώρα και το θυμάρι. Ορίστε κι εσείς. Όχι, το είδατε έτσι. Διακρίσεις. Είναι άγιες μέρες και θα σας συγχωρήσω. Ναι, το πιάτο είναι δικό σου, Ανδριάννη. Παραπεταμένη. Αν προτείνεις, αν παρατήρησες, σε αυτόν που καταλαβαίνει από γεύση, δείχνει και... Να πεις ότι εγώ δεν νιώθω. Εσύ σήμερα έμαθες τα νιόκι. Λοιπόν. Δεν ξέρω εγώ τα νιόκι. Τα νιόκι. Μη μου τα λες εμένα αυτά γιατί κρατάω κουζινομάχαιρο. Λοιπόν, το πιάτο μας είναι έτοιμο. Έχεις και μία έρευνα, ε. Δεν θα προλάβουμε να την πω. Είναι πάρα πάρα πολύ σε αυτό το μέρος, αλλά θα έρθει στο επόμενο να σας την πω. Θα προλάβουμε όμως να δούμε τη λίστα με τα υλικά και βήμα-βήμα τη συνταγή μας. Σούπα λαχανικών, μία σελινόριζα. Δοκιμάστε την γενικώς και θα μας θυμηθείτε. Ένα κρεμμύδι ξερό, λίγα μανιτάρια, ζωμό λαχανικών για να γίνει ακόμη πιο νόστιμη, ένα σκόρδο, νιόκι, ζυμαρικά δηλαδή πατάτας, φυτικό βούτυρο, μια κουταλιά του γλυκού, αλάτι, πιπέρι, χυμό από ένα λεμονάκι και φρεσκοκομμένο θυμάρι. Μου δίνεις λίγο χαρτί, να περιποιηθώ το σε. Για να μαζεύουμε έχουν και για να τους δίνω τα πράγματα. Και να δοκιμάζεις, ορίστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε ο ένας για να βοηθάει και να φροντίζει τον άλλο. Αλλού αυτά. Τόση ώρα μου λέγεις ότι δεν νιώθω. Τόσο αγάπη, ευχαριστώ. Εντάξει. Ορίστε. Σε καλοπιάνω για να είσαι καλά. Λοιπόν, είναι εύκολο πιάτο, είναι πάρα πολύ φθηνό. Είναι κάτι διαφορετικό και από το να κάνουμε μια συνηθισμένη σούπα λαχανικών, προτείνω να το δοκιμάσουμε. Είναι πάρα πολύ γευστική και το μανιτάρι έχει απλωθεί, έχει απλώσει τη γεύση του στο ζωμό. Μπορεί να θέλει λίγο παραπάνω λεμόνι. Για σένα. Λίγο παραπάνω αλάτι, δεν ξέρω. Όχι, δεν θέλει. Είναι και στο λεμόνι, αλάτι ίσως λίγο να ήθελα. Εγώ δεν θα ήθελα παραπάνω αλάτι, αλλά μου αρέσει που είναι ζουμερό και το μανιτάρι. Είναι πολύ μυρωδάτη και είναι πολύ χορταστικό το νιόκι. Να σου πω κάτι. Το μανιτάρι από μόνο του είναι πολύ θρεπτικό. Το νιόκι επίσης σου δίνει την αίσθηση του κορεσμού, γιατί είναι ζυμαρικό και σε ικανοποιεί και στον ουρανίσκο αλλά και στο στομάχι μετά. Και μπράβο, Θεέ μου, Ρίγα, συγχαρητήρια. Μπράβο και σε εσάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Να πω κάτι. Είστε εκπληκτικοί. Αλίμονο. Είναι μια νηστή σούπα, σκεφτήκαμε να την προτείνουμε λόγω των ημερών. Γιατί μας αρέσει να υπογραμμίζουμε έτσι, τα ήθημα και τον πολιτισμό της κουζίνας μας. Αλλά εγώ αυτό θα το σέρβιρα αν είχα ένα τραπέζι και άλλες μέρες, όχι μεγάλη εβδομάδα, σε φίλους, σαν πρώτο πιάτο. Στέκεται πάρα πολύ εύκολα παντού. Παντού. Και σαν πιο καλό πιάτο και σαν καθημερινό. Να έχεις ένα ωραίο Πάσχα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εύχομαι καλή ανάσταση, υγεία, ευτυχία σε όλους. Και τα λέμε από εβδομάδα. Θα τα πούμε την Τρίτη. Okay. Πού είσαστε? Πάμε απέναντι εκεί. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε τρεις δωρεπιταγές για τρεις οικογένειες από τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Εδώ τις έχουμε. 19-400 με την ένδειξη Χαλκιαδάκης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Oops.